Πληθαίνουν οι παρεμβάσει σε δικαστικό και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο για τη διερεύνηση των πέντε περιστατικών θανάτων κρατουμένων μέσα σε λίγου μήνε στο κατάστημα κράτηση Κρήτη 1 στην Αγιά, αλλά και των συνθηκών κράτηση. Λίγε ημέρε μετά την επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων προ του συναρμόδιου υπουργού, με αίτημα την πλήρη διαλεύκανση των θανάτων και την απόδοση ευθυνών εφόσον υπάρχουν, οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Σπίρτζη και Σπύρο Λάπα κατέθεσαν σχετική ερώτηση και αίτημα κατάθεση εγγράφων προ τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη. Επειδή τα φαινόμενα ανομία που καταγγέλλονται χρήζουν έρευνα και εφόσον αποδειχτούν αληθή λήψη μέτρων σε βάρο των υπευθύνων, ερωτάται ο αρμόδιο υπουργό. Παραγγέλθηκαν πειθαρχικέ προκαταρκτικέ έρευνα από εισαγγελέα για τυχόν πειθαρχικέ ευθύνε υπαλλήλων. Αν ναι, να κατατεθούν τα πορίσματα. Διερευνήθηκαν τα καταγγελόμενα από το Σωματείο Υπαλλήλων του Καταστήματο Κράτηση Ισχανίων σε βάρο του Διευθυντή του Καταστήματο. Αν ναι να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα. Οι βουλευτέ τη Αξιωματική Αντιπολίτευση ζητούν από τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη επαναφορά του καταστήματο κράτηση σε εύρυθμη λειτουργία, καθώ επίση την προστασία τη ζωή και τη ασφάλεια κρατουμένων και υπαλλήλων. Επικαλούνται μάλιστα καταγγελίε του Σωματείου Υπαλλήλων τη Φυλακή, στι οποίε γίνεται λόγο για σοβαρέ παρατυπίε από πλευρά διοίκηση. Παραμονή 35-45 κρατουμένων επιμακρών στο αναρωτήριο χωρί γνωστό νόμιμο λόγο, αν και υπήρχαν εντό του χώρου κράτηση συνολικά 55 κενά κρεβάτια. Μόνιμη παραμονή 11 κρατουμένων στον χώρο υποδοχή χωρί δυνατότητα προαυλισμού και σε απαράδεκτες συνθήκε διαβίωση. Αναφορέ υπαλλήλων για περιστατικά βία που δεν την χάνουν τη δέουσα επεξεργασία. Κρατούμενοι κυκλοφορούν κατά παράβαση του Κανονισμού ασφαλείας σε απαγορευμένους χώρου. Επισκεπτήρια διεξάγονται στο γραφείο του Διευθυντή κατά πλήρη παράβαση των κανονισμών. Από το περασμένο καλοκαίρι, όταν και καταγράφηκε ένα ακόμη θάνατο κρατουμένου του καταστήματο κράτηση Κρήτη 1 στην Αγία Χανίων, ο δικηγορικό σύλλογο είχε ζητήσει την παρέμβαση του εισαγγελέα πρωτοδικών. Εμεί θεωρούμε ότι αυτά τα πράγματα τα οποία οδηγούν η στέρηση του πλέον ένωμου αγαθού που υπάρχει, που είναι η ζωή του ανθρώπου, θα πρέπει να αποφεύγονται. Και, καταδικάζουμε λοιπόν εμείς κάθε πράξη και ενέργεια που είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να έχει συντελέσει σε αυτό το συγκεκριμένο θάνατο. Στην τελευταία παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων σημειώνεται πω παρά το γεγονό ότι το κατάστημα κράτηση Κρήτη 1 φιλοξένει σε μόνιμη βάση περί του 700 κρατούμενου, δεν διαθέτει γιατρό και ψυχολόγο. Γίνεται ακόμα λόγο για στιβαγμένου κρατούμενου σε θαλάμου, αλλά και για ένα εξαιρετικά δυσμενέ κλίμα μεταξύ διοίκηση και υπαλλήλων.